Αν είναι σημαντικό πραγματικά ο αθλητισμός να προσφέρει χαρά σε χιλιάδες, εκατομμύρια φιλάθλους, πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγινε με τον Μαραντόνα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο 9χρονος Σαλί που γεννήθηκε χωρίς πόδια πήγε να δει τον Ντιέγκο Μαραντόνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το είδωλό του, και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι πολύ δυνατή, δεν γίνεται να μην συγκινηθείς. Ο μικρός Σαλί εύχεται να γνωρίσει στη συνέχεια, μετά από αυτή τη γνωριμία με τον Μαραντόνα, τον Μέση και τον Νεϊμάρ, αλλά να αποκτήσει και προσθετικά κάτω άκρα. Του το ευχόμαστε όλοι φυσικά ολόψυχα. Ο 9χρονος Σαλί από το Καζακστάν γεννήθηκε χωρίς πόδια, αλλά λατρεύει το ποδόσφαιρο. Την περασμένη Τετάρτη έκανε το ένα από τα δύο όνειρά του πραγματικότητα. Ταξίδεψε ως τα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να συναντήσει το ίνδαλμά του, τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Ντιέγκο τον υποδέχτηκε στην έδρα της ομάδας που προπονεί, την Αλ Φουτζέιρο, και αφού του χάρισε μια φανέλα με το όνομά του, κάνανε μαζί προπόνηση και του έδειξε λίγα από τα μυστικά που τον έκαναν διάσημο σε όλο τον πλανήτη. Το άλλο όνειρο του μικρού Αλί είναι να περπατήσει κάποτε με προσθετικά κάτω άκρα, ενώ όπως εξομολογείται ο πατέρας του, στους μακρινούς στόχους είναι να συναντήσει και τους Μέση, Νεϊμάρ και Ροναλντίνιο. Όταν ήμουν σπασίου, γιατί είμαι ο Ντιέγκο Μαραντόνα, γιατί он сказал, он говорит, что Диего это величайший футболист за всю историю человечества, за всю историю футбола. Диего это самый великий футболист. И поэтому, если со мной пожелает согласиться встретиться Диего Марадона, то и другие футболисты не смогут отказать мне, такие как Лионель Месси, Неймар, Роналдиньо. Η οικογένεια του Αλί έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά προσθετικών μελών.